Έτοιμο προς χρήση για να μπορέσουν να το ξανααπολαύσουν οι Σεραίοι πολίτες, θα είναι σε λίγο καιρό το θερινό αμφιθέατρο του ΔΠΑΕ Σερών. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και μέλος της δικού σας επιτροπής για το κάμπους των Σερών, Νικόλος Γιοβάνης, στην εκπομπή κάθε μεσημέρι. Σαν Σεραίοι και να δώσω και μια είδηση εδώ πέρα ότι πρόκειται το καλοκαίρι να το έχουμε έτοιμο προς χρήση. Έτσι, λύθηκαν τα ζητήματα αυτά με τη στατικότητα κλπ. Υπήρχε ένα θέμα τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με το αμφιθέατρο, όμως την προηγούμενη εβδομάδα στη διοικούσα πέρασε αυτή η πρόταση σχετικά με το θεατράκι. Θα το έχουμε έτοιμο πόλεμο το καλοκαίρι για να μπορούμε να έχουμε τις ωραίες. Είναι σημαντική είδηση. Σύμφωνα με τον κύριο Γιοβάνη, όλα έχουν δρομολογηθεί. Αυτή η πρόταση ήρθε από εσάς, ξεκίνησε? Όχι, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι το κυνήγησα και εγώ λίγο παραπάνω. Όπως θα το κυνηγήσω και ακόμη περισσότερο να είναι έτοιμο το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το ωραίο έτσι, δημιούργημα. Αυτή η πρόταση σε τι αφορούσε, κύριε Γιοβάνη? Τι καταθέσατε δηλαδή εσείς? Δεν έχει πολλά πράγματα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στο θεατράκι. Εκείνο το οποίο ήταν το μεγάλο πρόβλημά του είναι τα καθίσματα, τα οποία το πλαστικό της έχει πολυμεριστεί από τον ήλιο και δεν ήταν προς χρήση. Έτσι λοιπόν δύο είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν. Θα αλλάξουν τα καθισματάκια τα οποία έχουμε και στο χώρο της σκηνής υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη δομική υφή του. Θα αλλάξουμε κάποια πλαστικά κτλ. Θα ανασκευαστεί και εκείνο το σημείο για να είναι ασφαλές και θα προχωρήσουμε έτσι. Μάλιστα. Ωραία πράγματα μας περιμένουν το καλοκαίρι, λοιπόν. Δεν πιστεύω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα από πλευράς δικού σας και να μην περάσει η πρόταση. Όχι, τελείωσε πλέον. Παίρνει τη διαδικασία την φυσιολογική και εγώ υπόσχομαι ότι όσο είναι και περνάει από το χέρι μου, ότι θα είναι το καλοκαιράκι, θα είναι έτοιμο για να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Το έτσι να δούμε ωραία. Και λίγο με διαφορετικό μάτι μετά την COVID εποχή κάποια πράγματα. Ενδιαφέρον.